Καραϊβική, το μόνο που δεν τρώμε, εσείς βασικά το τρώτε, εμείς δεν τρώμε καθημερινά είναι το ψάρι. Δεν με θέλατε, με διώξατε. Καλά δεν το κάνετε. Δεν ξέραμε. Καλύτερο δωράκι μας κάνατε. Λουκάνω κανένα μεγάλο τώρα μόνοι μας. Μας δώσατε τον Τάνο. Δωράκι τέτοιο, πακέτο. Με κορδέλα. Κορδέλα, πάρτε το παιδιά, καλώς ήρθατε στην Καραϊβική. Πάρτε και ένα δωράκι. Ποιον, αυτόν. Αυτόν, για να τον δούμε λίγο. Νικάει, ψαρεύει, νοικοκυρεύει. Το διώξατε που χρησιμοποίησα ήταν καθαρά πείραγμα. Με απομακρύνατε, ίσως έπρεπε να πω, αν ήθελα να μιλήσω και να μην κάνω πλάκα, επειδή όμως αστειευόμουν να το είπα έτσι. Ευχαριστώ πολύ τον Χρανιώτη για το ότι με θεώρησε δώρο, αλλά θεωρώ μεγάλο πράγμα το να σε καλωσορίζουν τις πρώτες μέρες με τον τρόπο που με είχαν καλωσορίσει τα παιδιά και σημαντικό για μένα για να εγκληματιστώ τότε. Όπως επίσης, ανεξάρτητα με το πώς έβλεπε ο καθένας στη συμβίωση μαζί μου ή κάποια πράγματα από τη δική του πλευρά, εγώ θεωρούσα χρέος και είμαι και εγώ έτσι σαν άνθρωπος το να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για το σύνολο, είτε μέσα στη συμβίωση και στη θάλασσα, είτε στα αγωνίσματα. Δεν έχει να κάνει με το αν κάποιοι είχαν μια συμπεριφορά απέναντί μου συγκεκριμένη ή προσπαθούσαν να κάνουν τα δικά τους πράγματα. Εγώ ξέρω τον εαυτό μου και ποιος είμαι εγώ και τι με ευχαριστεί εμένα.